κλάδιμα είναι ίσως ο πιο καλός τρόπος να επαναφέρουμε την ελιά σε παραγωγική διαδικασία, να αφαιρούμε τα γέρικα τμήματα και τα άρρωστα τμήματα από το δέντρο. Την έχουμε συνεχώς νεανική και παραγωγική. Το κλάδεμα βέβαια μπορεί να γίνεται σχεδόν όλο το χρόνο πλην καλοκαιριού και παγετών. Όμως όταν το κάνουμε μέσα στο χειμώνα, και επειδή δεν είμαστε ούτε Νότια Ελλάδα που δεν έχει ισχυρούς παγετούς, ούτε περιοχές που να έχουμε, να μην έχουμε κινδύνους από παγετούς, καλό θα είναι να περιμένουμε τα τελευταία ξεφουσκώματα των παγετών, των χαμηλών θερμοκρασιών, των όψιμων παγετών, όπως είχαμε πέρυσι αρχές Μάρτη, να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν δραστικά τα δέντρα που είναι κλαδεμένα. Ναι. Ένα κλαδεμένο δέντρο σε σχέση με ένα ακλάδευτο έχει διπλάσιο κίνδυνο να πάθει, να έχει επιπτώσεις από παγετό. Άρα λοιπόν προσοχή λίγο στους όψιμους παγετούς. Το δεύτερο που πρέπει να τονίσουμε είναι, αν κάνουμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε ή για διάφορους λόγους, μέσα στο Φλεβάρι κλαδέματα, καλό θα είναι να κάνουμε ελαφρά κλαδέματα, ναι, και να κάνουμε μεγάλες τομές κατά το Μάρτι με μέσα Απρίλη, που είναι και η καλύτερη περίοδος για μας. Να σιγουρέψουμε ότι δεν θα έχουμε παγετούς. Γιατί τώρα ακόμα δεν ξέρουμε τι θα μας κάνει ο Μάρτης, έτσι δεν είναι? Ναι, υπολογίζεται ότι περιμένουν κάποιο κύμα από ό,τι έχω ακούσει τις προβλέψεις. Ναι, άρα ας περιμένουν όσοι θέλουν να κάνουν βαθιά κλαδέματα. Ναι, και ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Λοιπόν, μας έχετε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την ανάγκη θρέψης του εδάφους, όχι μόνο δηλαδή να μην περιοριζόμαστε στο κλάδεμα. Μας λέγατε την προηγούμενη φορά ότι αρκεί από 15 μέρες η ντόπια ποικιλία της ελιάς, για τα 15 μέχρι 70 μέρες, δεν θυμάμαι καλά πόσες μέρες μας είχατε πει, για το πόσες μέρες πρέπει να κάνει πολύ κρύο για να βοηθήσει την ελιά. Είχαμε φέτος μέχρι στιγμής τις απαραίτητες κρύες ημέρες που χρειάζεται η ελιά για να μας δώσει τον καρπό που επιθυμούμε, ή δεν θα πάμε καλά φέτος? Ευτυχώς οι ντόπιες ποικιλίες και κυρίως οι κολοβοί, ναι, έχουν πολύ ψηλό όριο χαμηλών θερμοκρασιών, δηλαδή φτάνει και 14 και 15 βαθμούς, που θεωρητικά έχουμε πιάσει αυτά τα όρια για κανονική καρποφορία. Όμως για το κλάδεμα θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Ναι. Όχι μόνο να πω και πώς γίνεται λίγο, αλλά ναι, και ποια είναι τα βασικά λάθη που πρέπει να διορθώσει κάποιος κλαδευτής. Φυσικά. Πρώτα και κύρια, όταν κάνουμε κλάδεμα ενός δέντρου, και μάλιστα δεν το κάνουμε τακτικά κάθε χρόνο ή παραχρονιά, θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα αναγκαστούμε να κάνουμε πιο σοβαρές τομές. Mm. Μεγάλες, θα αφαιρέσουμε χοντρά κλαδιά. Έτσι λοιπόν, πριν κάνουμε οποιοδήποτε κλάδεμα, ελέγχουμε για 2-3 λεπτά το δέντρο και από μέσα και απ' έξω. Αφαιρούμε όλα τα άρρωστα και τα ξερά τμήματα του δέντρου. Αφαιρούμε τους βλαστούς που είναι ψηλά και εκτός σχήματος από το δέντρο, και προσπαθούμε να τους κόψουμε χαμηλά κοντά στη διασταύρωση. Mm-hmm. Πάντοτε αφήνοντας το τελευταίο βλαστό να είναι πλάγιος και προς τα έξω, ναι, και όχι προς τα μέσα. Mm-hmm. Αφαιρούμε οπωσδήποτε στο εσωτερικό του δέντρου οποιοδήποτε βλαστό έχει κακή θέση, δηλαδή ή πάει προς τα μέσα ή διασταυρώνεται και ξύνεται με άλλους βλαστούς, και γενικά αυτούς που δημιουργούν μεγάλη βλαστομανία και πυκνότητα, γιατί η ελιά θέλει φως, να πάει όσο το δυνατόν περισσότερο φως, ναι, σε όλη τη φιλοσιά του, σε όλη την κόμη του. Το τρίτο που πρέπει να κάνει ο καλλιεργητής είναι, θα πρέπει να μην κόψει τα λέμαργα όλα, αλλά να επιλέξει ποια θα είναι αντικαταστάτες βλαστών και βραχιώνων, τα οποία θα τα αφαιρέσει μελλοντικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι αντικαταστάτες αυτοί κυρίως είναι από λέμαργα, βλαστάρια που είναι συνήθως κάθετη βλαστή. Άρα κόβουμε τους λέμαργους που είναι άχρηστοι και δεν θα γίνουν αντικαταστάτες. Οι Μάλιστα. λέμαργοι είναι τα κάθετα τμήματα των βλαστών, ναι, τα οποία πολλές φορές είναι άκαρπα, ναι, και τρώνε πολύ, είναι ταχυφυοί και τρώνε πολύ δύναμη από το δέντρο, ενώ δεν προσφέρουν τίποτα. Σχεδόν τίποτα.
Το δεύτερο που πρέπει, το τέταρτο που πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε όλα τα σημεία εκείνα των βλαστών που δεν τα βλέπει ο ήλιος. Μάλιστα. Που συνήθως είναι γερασμένα τμήματα, ναι, με ξερά βλαστάρια και δεν παράγουν ή έχουν πολύ μικρή παραγωγή. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αφαιρούμε όχι μόνο τα μικρά ξερά βλασταράκια, αλλά και όλο το κλαδί που δεν το βλέπει ο ήλιος. Έχει καλυφθεί από υπερκείμενα τμήματα του βλαστού. Και φυσικά θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο αφαιρούμε ένα πιθανόν άρρωστο, πιθανόν με τροφοπενίες ξερά κλαδάκια, αλλά και ένα τμήμα το οποίο είναι ουσιαστικά περιττό για το δέντρο και μόνο ζημιά προκαλεί. Και φυσικά όταν τελειώσουμε κάνουμε έναν έλεγχο για να διορθώσουμε, κάνουμε τις τελικές διορθωτικές τομές για να, ή και τις τομές εκείνες όπως χαράκωμα που να μας δώσουν μελλοντικούς αντικαταστάτες. Τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε το κλάδεμα. Το βασικό και είναι και το βασικό λάθος που κάνουμε εδώ στο νησί, ναι, είναι ότι δεν κάνουμε στις τομές προστασία. Μάλιστα. Δηλαδή δεν βάζουμε επουλωτικές πάστες ή χαλκούς ή ακόμα και μπογιές με διαλύτη νερό. Στις μεγάλες τομές τώρα μιλάμε, έτσι. Μπογιές άσπρες, ναι, στις μεγάλες τομές πάνω από 5 πόντους, 10 πόντους πρέπει να γίνεται. Το πιο σωστό είναι να κάνουμε επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα για να καλύψουμε τις πληγές αυτές που κάνουμε. Το τρίτο, που είναι βασικό λάθος αυτό, και αυτό μας έχει οδηγήσει δηλαδή από τις τομές και τις μεγάλες καρατομίες που πολλές φορές κάνουμε, να έχουν μπει ασθένειες, ναι, οι οποίες, να έχουν, ναι, μπει ασθένειες οι οποίες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη του φυτού του δέντρου, μετά, ναι. Οι γνωστές κουφάλες, τα φαγώματα, τα ταραποφαγώματα που λέμε εδώ, τα οποία δημιουργούν γύρανση στο δέντρο, περιορισμό της ανάπτυξής του και φυσικά περιορισμό και των αποδόσεών του. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε όλο τον ελαιόνα της Λέσβου των ασθενειών ξύλου, ναι, δυστυχώς, και είναι πολύ επικίνδυνο να αφήσουμε, να ποντάρουμε, να μην κάνουμε προστασία των τομών. Ναι. Άρα να τρόποι, γιατί πολύ και λόγω του κόστους για την αντιμετώπιση μετά αυτών των ασθενειών, έτσι διαμαρτύρονται και δικαίως τούτη την εποχή που ζούμε, αλλά να που υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να προστατεύσουμε το δέντρο και να παρέμβουμε ελάχιστα έως καθόλου στην συνέχεια. Είναι τόσο σημαντική, ναι, αυτή η ενέργεια, ναι, όσο και αν δεν το πιστεύετε, που τη βάζουμε ισοδύναμη, ναι, για το νησί μας, ναι, ισοδύναμη με το κλάδεμα. Μάλιστα. Δηλαδή κλάδεμα χωρίς προστασία είναι κάνει μισή ζημιά δουλειά και, ναι, μάλλον επικίνδυνη στο, ναι, να χαλάσουμε ή να γεράσουμε πολύ γρήγορα τα κάνει δέντρα. Ζημιά. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσουμε, σε λίγες μέρες είστε και πάλι καλεσμένος για να δώσετε τα φώτα σας, αυτή τη φορά σε ένα συνέδριο εκτός νησιού, για το ΔΑΚΟ, έτσι. Ναι, γίνεται ένα διεθνές συνέδριο στην Γεωπονική Σχολή, mm-hmm, επιστημόνων διεθνούς επίπεδου, ναι, όπου εκεί θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να καλυφθεί το ζήτημα της δακοκτονίας με τις σύγχρονες μεθόδους, το σύγχρονο μάτι, πώς γίνεται, και βέβαια μας ζητήσανε και εμάς να δώσουμε το τι γίνεται στο νησί μας, τις πληροφορίες και τις ιδιαιτερότητες που έχουμε και κάποιες προτάσεις που μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό τον μεγάλο επιστημονικό διάλογο για το μεγάλο θέμα της δακοκτονίας, πώς μπορεί να οργανωθεί καλύτερα. Θα σας δώσουμε, ελπίζω, εξελίξεις και νέα, και ελπίζω και με τις τελευταίες λέξεις της τεχνολογίας για τη δακοκτονία μετά το συνέδριο, που μπορούν βέβαια να το παρακολουθήσουν και πολλοί στα μέσα διαδικτυακά. Υπάρχει, ωραία, ναι, διαδικτυακά. Υπάρχει και, και ο τρόπος που μπορούν να το παρακολουθήσουν. Ναι. Πάντως εγώ ακούω για νέες μεθόδους από τους επιστήμονες, για νέα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, για τρόπους παροχημένους που ακολουθούμε
όχι μόνο εμείς εδώ στο νησί αλλά και αλλού, ότι ακολουθούμε ουσιαστικά τον ίδιο τρόπο που κάνουμε 60 χρόνια δακοκτονία. Ακούγαμε στο παρελθόν από το Υπουργείο ότι προωθούνται πράγματα που θα αλλάξει άρδιν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το δάκο, αλλά κάθε φορά που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πάλι στα ίδια καταλήγουμε και η γκρίνια και ο τρόπος που εφαρμόζονται και όλα αυτά και το αποτέλεσμα που υπάρχει στον λεσβιακό ελαιώνα. Δεν ξέρω αν αυτό το συνέδριο θα μπορούσε να δώσει και μια όθηση επιτέλους να ακούσουν εκεί στο Υπουργείο τους επιστήμονες, τις προτάσεις, τους ανθρώπους που είναι μέσα στο χωράφι για το καλό των καλλιεργητών και της οικονομίας και του νησιού και της Ελλάδας, έτσι δεν είναι? Δύο προϋποθέσεις είναι βασικές στο να φτιαχτεί αποτελεσματική δακοκτονία, είτε από τους ιδιώτες είτε από το δημόσιο. Το πρώτο είναι να μάθουμε τις σύγχρονες, τις τωρινές συνθήκες που αναπτύσσει το δάκος, που αναπτύσσεται και πώς ζει. Άρα χρειάζεται μελέτη, έρευνα. Έτσι, μελέτη, έρευνα. Το δεύτερο, ενημέρωση για αυτή την έρευνα και τα αποτελέσματά της άμεσα παντού. Ναι. Και στο μικρό καλλιεργητή και σε όλους. Και το τρίτο, χρειάζεται κεφάλαια να είναι αποτελεσματική η δακοκτονία. Έτσι. Και θα πρέπει να δοθούν κεφάλαια, είναι ψίχουλα μπροστά στο μεγάλο εχθρό αυτόν και ο τρόπος που γίνεται η δακοκτονία. Ναι. Χρειάζεται κεφάλαια και γενναία χρηματοδότηση για να προχωρήσει μια αποτελεσματική, όχι στο βρόντο λεφτά, ναι, αλλά με μελέτη, με έρευνα, με μέθοδο, και όλες τις σύγχρονες μεθόδους, οι οποίες θα τις προσαρμόζουμε κατά περιοχή, κατά περιφέρεια και πάντοτε σε συνεργασία με τους καλλιεργητές. Έτσι. Όχι απ' έξω καλλιεργητές. Ναι. Και με έργα στα χωράφια, στην περιφέρεια. Μπορούμε να έχουμε απέτηση να είναι, ναι, αποτελεσματική δακοκτονία, για να σας θυμίσω το προηγούμενο παράπονο, και να μην έχουμε δρόμους να πάνε. Έτσι. Αγροτικά αυτοκίνητα ή τρακτέρ να κάνουν την σύγχρονη δακοκτονία.